Φίλες και φίλοι, πολίτες της Πάρου, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή σήμερα για το νησί. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας στα εγκαίνια του νέου αερολιμένα της Πάρου, ενός έργου που θα δώσει πνοή σε ένα νησί που αποτελεί ισχυρό τοπόσημο για όλες τις σημαντικές διαφημιστικές καμπάνιες του ελληνικού τουρισμού. Η Πάρος, στην καρδιά των Κυκλάδων, ένας εξαιρετικά σημαντικός πανέμορφος προορισμός, στην καρδιά όμως ταυτόχρονα και της ατμομηχανής ελληνικής οικονομίας, που είναι ο ελληνικός τουρισμός. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι όπως υπόθηκε πριν από λίγο, τόσο από τον Σεβασμιότατο, όσο και από τον Υπουργό, αλλά και από τον κύριο Βασιλάκη της Αιτζίαν, πρόκειται για ένα έργο που το τελευταίο του στάδιο, η υλοποίηση του τελευταίου σταδίου, που συνήθως το τελευταίο στάδιο είναι και το πιο δύσκολο υλοποίησης, κολλάνε πάντοτε αυτά τα έργα σε χρονοβόρες, διαδικασίες, γραφειοκρατίες, υλοποιήθηκε μέσα σε ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, 102 ημερών. Μετά το Πάσχα εδώ ήταν χώμα και τώρα έχει έναν σταθμό που μπορεί να υπηρετήσει, να εξυπηρετήσει τη λειτουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου, ένα σύγχρονο πύργο ελέγχου, υποδομές. Μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες. Και γιατί είναι παράδειγμα και υπόδειγμα αυτό? Διότι μπορεί να μας δώσει να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν υπάρχει ο συνδυασμός της πολιτικής βούλησης, αλλά κυρίως της θέλησης των πολιτών, των κατοίκων, των τοπικών φορέων και της αγαστής συνεργασίας ανάμεσα στην ελληνική πολιτεία και στους ιδιώτες που συμβάλλουν, τότε μπορούμε να έχουμε πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα, ακόμα και θαύματα, με την έννοια του ότι σε χρόνο ρεκόρ υλοποιήθηκε το έργο, ξεκινάει, και είναι ένα έργο το οποίο όχι μόνο δεν είναι κοστοβόρο, όχι μόνο δεν ζημιώνει το ελληνικό δημόσιο, αλλά θα συνεισφέρει στο ελληνικό δημόσιο. Διότι το ελληνικό δημόσιο θα σταματήσει να πληρώνει περίπου 4,2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, διότι η Πάρος ήταν άγονη γραμμή και σήμερα η Πάρος σταματάει να είναι άγονη γραμμή. Και αν κανείς αρθρήσει στα επόμενα 3 με 4 χρόνια αυτό το κέρδος από το τέλος χρηματοδότησης της Πάρος άγονης γραμμής, έχει αμέσως όλον τον προϋπολογισμό του έργου. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως στις υπεραξίες της οικονομίας που μπορεί να δημιουργηθούν από το γεγονός ότι πλέον έχουμε τη δυνατότητα πάνω από 300 άνθρωποι καθημερινά να μπορούν να κλείνουν εισιτήρια φτηνά και να έρχονται στην Πάρο. Και βεβαίως από το γεγονός ότι αυτό μπορεί να δώσει μια ιδιαίτερη όθηση στον τουρισμό, στην τοπική οικονομία. Εγώ θα ήθελα απλά να πω ότι αυτές οι εικόνες στη μνήμη όλων μας, όσων έχουμε επισκεφτεί το όμορφο νησί σας, του να βρισκόμαστε σε μικρά αεροπλάνα 15 θέσεων και να περιμένουμε να δούμε τον υδράργυρο αν θα ανέβει ή θα κατέβει για να βγούνε ή να μπουνε δύο στο αεροπλάνο, είναι παρελθόν. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θέλω λοιπόν να σταθώ ιδιαίτερα στις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν για την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2016, προκειμένου να μην χαθεί και η φετινή τουριστική χρονιά. Και θέλω σε αυτό το σημείο να εξάρω για άλλη μια φορά τις προσπάθειες τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι προσπάθειες πολλών δεκαετιών. Θέλω να ευχαριστήσω τους απλούς ανθρώπους που δούλεψαν χωρίς κόστος αυτές τις 100 μέρες. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως και την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε, αλλά και την εξαιρετική συνεργασία που υπήρχε ανάμεσα στο Υπουργείο Υποδομών, το προσωπικό της πολιτικής αεροπορίας,
αλλά και την Olympicare, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι πέραν του ωφέλους το οποίο σας ανέλησα, που θα βγάλει πολύ γρήγορα τα όποια έξοδα έγιναν από το 12 και μετά για την κατασκευή του αεροδιαδρόμου και των υποδομών, τα ωφέλη αυτά σε κόστος θα μας δώσουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του νέου αεροδρομίου. Σήμερα έχουμε, όπως γνωρίζετε, έναν αεροσταθμό 750 τετραγωνικών μέτρων. Μέχρι τέλος του χρόνου ή αρχές του επόμενου το αργότερο θα διπλασιαστεί αυτή η υποδομή με άλλα 750 τετραγωνικά μέτρα, με προοπτική να φτάσει σταδιακά στα 5.000 τετραγωνικά μέτρα και με τη δημιουργία εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου. Γνωρίζετε ότι έχουμε έναν αεροδιάδρομο που έχει ένα συνολικό μήκος, μπορεί να φτάσει με πολύ μικρά έργα επέκταση στα 2.000 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι με την ανάπτυξη των κτηριακών υποδομών, σήμερα έχει 1.400 μέτρα ενεργά, αλλά με πολύ μικρές βελτιώσεις μπορούμε να φτάσουμε στα 2.000, που σημαίνει ότι το νησί σας, πέραν της άμεσης καθημερινής διασύνδεσης που σήμερα έχει με αεροπλάνα περίπου των 80 θέσεων, με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, πολύ σύντομα θα μπορεί να συνδέεται απευθείας με την Ευρώπη, με μεγάλα αστικά κέντρα, πρωτεύουσες της Ευρώπης, με πτήσεις τσάρτερ και έτσι να δοθεί η δυνατότητα μιας πολύ σημαντικής όθησης στο τουριστικό προϊόν. Και βεβαίως, καθώς ερχόμασταν και βλέπαμε αυτή την απαράμιλη ομορφιά από το παράθυρο του αεροπλάνου, τα καταγάλανα νερά, στα στενά ανάμεσα στην Πάρο και στην Αντίπαρο, έρχεται στο μυαλό μας ότι ένα ταξίδι αεροπορικό στην Πάρο είναι η καλύτερη διαφήμιση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν, για την Ελλάδα και μάλιστα σε στιγμές την περίοδο της κρίσης που τόσο ανάγκη έχει και την οικονομική αλλά και την ηθική στήριξη από την παρουσία τουριστών, πολιτών που θα έρθουν να περάσουν ξέγνιαστες στιγμές σε έναν τόπο όμορφο αλλά ταυτόχρονα και ασφαλή. Γιατί ας μην ξεχνάμε, πέρα από ευλογημένος τόπος, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, η Ελλάδα και το νησιωτικό της σύμπλεγμα, παρά την κρίση, παρά τις δυσκολίες που περνάμε, παραμένει μια όαση σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Έλεγα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η εξοικονόμηση πόρων το επόμενο διάστημα θα μας δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του νέου αεροδρομίου, αλλά να προχωρήσουμε και σε έναν ενιαίο σχεδιασμό των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών γραμμών στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Να προχωρήσουμε ένα επίσης σημαντικό σχέδιο και όραμα για την προώθηση της κατασκευής υδατοδρομίων στην νησιωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Αιγαίου, που επίσης θα δώσει πολύ σημαντικές δυνατότητες όθησης του τουρισμού. Αλλά ταυτόχρονα, άμεσα, το επόμενο διάστημα, θα έχουμε τη δυνατότητα από αυτή την εξοικονόμηση πόρων να εξασφαλίσουμε 2 υπερσύγχρονα ελικόπτερα για την κάλυψη έκτακτων αερομεταφορών και έκτακτων αναγκών των κατοίκων τόσο της Πάρου όσο και άλλων νησιών και ιδιαίτερα νησιών που δεν έχουν αεροδρόμιο. Φίλες και φίλοι, οι επισκέπτες του νησιού αναμένεται να αυξηθούν κατά 150.000 κατ' έτος. Η τουριστική περίοδος θα επιμηκυνθεί εξαιτίας της ευκολότερης προσβασιμότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομής, αλλά και για ένα έργο υπόδειγμα
παράδειγμα για το πώς σε συνθήκες κρίσης και δημοσιονομικής στενότητας, παίρνοντας τις κατάλληλες αποφάσεις και με τη σύμπνοια την ενότητα των τοπικών δυνάμεων, μπορεί να γίνουν σημαντικά επιτεύγματα. Θα ήθελα με την παρουσία μου εδώ να σας πω ότι αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας το να προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να αναδείξουμε την ιδιομορφία, αλλά να αναδείξουμε και τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας. Τα νησιά μας είναι πηγές οικονομικής και πολιτιστικής αναζωογόνησης και υποδομές όπως αυτή μπορούν να συμβάλλουν, αλλά και άλλες υποδομές που είναι αναγκαίο να προωθηθούν το επόμενο διάστημα. Η αναβάθμιση των λιμανιών, η ενεργειακή διασύνδεση μπορεί να συμβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και να μειώσουν την απόσταση ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια. Η πρόθεση έργων υποδομής που συνδέονται με την αγροτική και μεταποιητική παραγωγή, την αλιεία και την τουριστική ανάπτυξη των νησιών αποτελεί κύρια αναπτυξιακή μας κατεύθυνση και φροντίσαμε αυτό να αποτυπωθεί και στις βασικές προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού νόμου που πριν από περίπου 20 μέρες ψηφίσαμε στη Βουλή. Εκεί προσανατολίζουμε σημαντικό μέρος από την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, τις δημόσιες επενδύσεις και το σχέδιο Juncker. Φίλες και φίλοι, στον 1,5 χρόνο που έχουμε αναλάβει, κινηθήκαμε συντονισμένα και για την επανεκκίνηση μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και για τη δημιουργία νέων. Όχι βέβαια στην οτροπία του παρελθόντος, αλλά προσπαθώντας αυτά τα έργα να τα θέσουμε σε εντελώς νέες βάσεις, ευνοϊκότερες για το δημόσιο συμφέρον. Σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ξαναξεκινήσει έργα τα οποία είχαν για πολλά χρόνια σταματήσει με κίνδυνο να χάσουμε τις επιδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αναφέρομαι στους μεγάλους οδικούς άξονες, περιφερειακά αεροδρόμια, σιδηροδρομικά δίκτυα και λιμάνια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η κρίση έχει δημιουργήσει μεγάλες πληγές. Πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στα χρόνια της ύφεσης συρρίκνωσαν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και άρα την πραγματική προοπτική ανάκαμψης. Το 2007 μέχρι σήμερα χάθηκαν περίπου τα 2/3 των συνολικών επενδύσεων στη χώρα. Πιστεύουμε λοιπόν βαθιά ότι για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση με τους ρυθμούς που σήμερα έχουμε ανάγκη, δεν γίνεται αλλιώς παρά να ενισχύσουμε, καμιά φορά ακόμα και ξύνοντας τον πάτο του βαρελιού, τις δημόσιες επενδύσεις και τα μεγάλα έργα υποδομών. Οι παραγωγικές τους διασυνδέσεις δίνουν δουλειά σε μια πληθώρα επαγγελμάτων σε τοπικό επίπεδο και διαχέουν τη ζήτηση σε μεγάλες και σε μικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Και αυτό πιστεύουμε θα είναι βιωμένη πραγματικότητα για την Πάρο στο άμεσο μέλλον, μετά από αυτό το σημαντικό έργο υποδομής. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο δύο ακόμα αναφορές. Η πρώτη αναφορά είναι ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να σκύψει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην νησιωτική Ελλάδα. Η κρίση έχει πλήξει τα νησιά μας και το γεγονός ότι για πολλά χρόνια, τα χρόνια της ανάπτυξης, δεν είχαμε καταφέρει ως πολιτεία να διαμορφώσουμε συνθήκες υλοποίησης συνταγματικών για το ελληνικό σύνταγμα, αλλά και για τις ευρωπαϊκές συνθήκες ισοδυνάμων σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα του μεταφορικού ισοδυνάμου, για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι κάτοικοι των νησιών, σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους κατοίκους της υπηρετικής Ελλάδας, πρέπει να πληρώνουν 2 και 3 φορές παραπάνω τη μεταφορά τους εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι κάτοικοι των νησιών, το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια εστιάζουμε στους 4-5 καλοκαιρινούς μήνες, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η νησιωτική Ελλάδα δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, και βεβαίως οι δυσβάσταχτοι φόροι τα τελευταία χρόνια
έχουν δημιουργήσει ένα ασφιχτικό περιβάλλον στους κατοίκους των νησιών. Προτεραιότητά μας είναι το επόμενο διάστημα να ψάξουμε, να βρούμε τον τρόπο, και υπάρχει τρόπος, το αποδεικνύει αυτό το έργο, παρά τις δυσκολίες, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, να δώσουμε ανάσες. Ανάσες ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε το κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου για την επιστροφή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους και των δομών του, ιδίως στην νησιωτική χώρα, που θα αφορά κατά προτεραιότητα την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική ασφάλιση, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της ανθρωπιστικής κρίσης. Άκουσα με προσοχή το Σεβασμιότατο να αναφέρεται κυρίως στα μεγάλα προβλήματα της δημόσιας υγείας και της περίθαλψης. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το γεγονός ότι προτίθεται η Εκκλησία να συμβάλλει με την παραχώρηση χώρου, όπως ακριβώς έγινε και στη Σαντορίνη, όπου πριν από λίγες μέρες εγκαινιάσαμε ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Η Εκκλησία και εκεί παραχώρησε χώρο, το οικόπεδο, και μπήκε στην πρώτη γραμμή μάλιστα μαζί με τους κατοίκους, όταν κάποιοι ένα δημόσιο νοσοκομείο ήθελαν να το παραδώσουν βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα για να γίνει ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Πιστεύω λοιπόν ότι και στην Πάρο μπορούμε, διότι η Πάρος και με αυτό το αεροδρόμιο γίνεται ένας πολύ σημαντικός προορισμός στην καρδιά των Κυκλάδων. Και πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες σε ιατρική περίθαλψη όχι μόνο των τουριστών, αλλά και των μόνιμων κατοίκων του νησιού. Θα ήθελα λοιπόν να πω σε αυτή την κατεύθυνση ότι ήδη είναι γεγονός για τους κατοίκους και της Πάρου και των άλλων νησιών η πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είτε για όσους είναι ασφαλισμένοι, είτε για όσους τα χρόνια της κρίσης έχασαν αυτή τη δυνατότητα και είναι ανασφάλιστοι. Επίσης πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια στον χώρο της υγείας, της δημόσιας υγείας, είχαμε προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσοκομιακού προσωπικού. Και στο αμέσως προσεχές διάστημα προκυρήσονται άλλες 2.500 κενές οργανικές θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων μέσω ΑΣΕΠ. Και είμαι βέβαιος ότι τα αρμόδια Υπουργεία θα κάνουν ό,τι πρέπει προκειμένου κατά προτεραιότητα αυτές οι προσλήψεις να κατευθυνθούν εκεί που υπάρχει ανάγκη και στα νησιά μας υπάρχει ανάγκη. Επίσης να θυμίσω την απόφασή μας για χορήγηση οικονομικού επιδόματος 400 ευρώ στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, ώστε να ενισχυθούν οι άγονες και νησιωτικές περιοχές. Και βεβαίως να πω ότι άμεση προτεραιότητά μας στα προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας, αλλά και στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, ήταν η ενίσχυση των νησιών μας, κυρίως εκείνων που δέχτηκαν το μεγάλο πλήγμα από την προσφυγική κρίση και τα μεγάλα κύματα προσφύγων το τελευταίο διάστημα. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλείνοντας, να ευχηθώ καλορίζικο αυτό το αεροδρόμιο που, όπως πολύ σωστά ο Υπουργός Υποδομών είπε, ανήκει, έχει μόνο έναν και μόνο έναν ιδιοκτήτη. Τον λαό της Πάρου, τους πολίτες της Πάρου. Δεν ανήκει σε καμιά κυβέρνηση και σε καμιά εξουσία, παρά μονάχα στους πολίτες της Πάρου, στον λαό της Πάρου. Και θέλω να ευχηθώ πολλές και ασφαλείς αφίξεις, να επαναλάβω ότι για μας δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει πρωτίστως περιφερειακή, οικονομική και κοινωνική σύγκληση, και να πω ότι οι έργα υποδομής σαν αυτό πρέπει να προωθηθούν το επόμενο διάστημα σε όλες τις περιοχές της χώρας για να βαθύνουν τον μετασχηματισμό της παραγωγικής μας βάσης και να δημιουργήσουν έναν ασφαλή δρόμο για την ανάκαμψη της χώρας μέσα, βεβαίως, από το μεγάλο στόχο, τον κρίσιμο στόχο, που είναι η μείωση της ανεργίας. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ αυτό το έργο να είναι μόνο η αρχή, ώστε αυτό το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων να έχει τις υποδομές που του αξίζουν. Και σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα σημαντικό βήμα. Αξίζουν τα συγχαρητήρια σε όλους εσάς
να το χαρείτε και ήρθε αυτό το μεγάλο έργο να είναι η αρχή μιας σημαντικής πορείας ανάκαμψης για τον τόπο σας. Σας ευχαριστώ θερμά.